centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παρίση, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νοσόλη, σε εσάς, στους ακροατές σας, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Να είστε καλά. Και σε όλους φυσικά τους συμπολίτες μας που φρυνούν. Δικούς ανθρώπους. Δικούς ανθρώπους. Έτσι. Τώρα κύριε Παρίση, πάμε λίγο να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει φέρει τα άνω κάτω στη ζωή όλων αυτή η ιστορία και βέβαια έχει φέρει τα άνω κάτω και στην κανονική ζωή του σχολείου. Βλέπω τις προσπάθειες και μέσα από το ίντερνετ, μέσα από αυτό, αλλά δεν ξέρω, αν ήμουν εγώ μαθητής αυτή την ώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα μπορούσα να αισθάνομαι και με πόση αβεβαιότητα θα πήγαινα στο δρόμο για Πανελλήνιες, παραδείγματος χάρη, που είναι μια κορυφαία στιγμή. Τα παιδιά περίμεναν χρόνια να έρθουν σε αυτή την τάξη, να έρθουν σε αυτή τη στιγμή, να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, αλλά δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι μαθητές, κυρίως της τρίτης ηλικίου, που ας ξεκινήσουμε με αυτούς, οι οποίοι είναι όντως σε μια βεβαιότητα, είναι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Εμείς την έχουμε κάνει δύσκολη, αλήθεια είναι. Η ζωή δεν σταματάει στις εξετάσεις, δεν το ξεχνάμε αυτό. Εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω δεν είναι για την ώρα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πιεσμένα, είναι αγχωμένα και θα ήθελαν τουλάχιστον κάποιες σταθερές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Και μία από αυτές τις σταθερές προφανώς είναι η ύλη στην οποία θα εξεταστούν. Την οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε κάποια οριστική απάντηση από το Υπουργείο. Ούτε για την ύλη, ούτε για την ημερομηνία. Έχουμε όμως αιτήσεις για Πανελλήνιες. Ναι, έχουμε τις αιτήσεις, γιατί ούτως ή άλλως κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνονται οι αιτήσεις για τις Πανελλήνιες. Οπότε είναι στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας και λειτουργίας. Απλώς γίνεται εξ αποστάσεως αυτό. Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Αλλά ακούγοντας όλα στο πρωί την Υπουργό Παιδείας, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε τίποτα από ό,τι ζητάμε απάντηση. Ας πούμε, κύριε Παρίση, ποια είναι τα δικά σας μεγάλα ερωτηματικά, ποια είναι της ΕΛΜΕΔΟ τα μεγάλα ερωτηματικά. Τα μεγάλα ερωτηματικά τα οποία τα έχουμε εκφράσει με τις τελευταίες μας ανακοινώσεις, ένα είναι φυσικά το κομμάτι της ύλης, τον οποίο νομίζω απασχολεί κυρίως. Κανείς δεν ξέρει για την ύλη. Όλοι ζητάνε βέβαια να είναι και λιγότερη ύλη, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω αυτό είναι προφανές και αυτό είναι και στο αίτημά μας. Δηλαδή να μειωθεί η ύλη, σίγουρα να κινηθεί στα πλαίσια τα οποία έχουμε. Μα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Κύριε Παρίση, θυμάστε ότι τα είχαμε πει στην εκπομπή. Στο ξεκίνημα, μπράβο. Και είχαμε πει τότε καλό Πάσχα, το θυμάστε. Είχαμε πει και δεν ξέρω κατά πόσο έτσι. Και φτάσαμε στο καλό Πάσχα, λοιπόν. Ανυποψίαστοι, ήμασταν πιο ανυποψίαστοι. Τώρα το ζούμε πραγματικά. Το ζούμε πραγματικά και στο πέτσι μας. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρουμε ότι θα μας έρθει κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν και μαθήματα μετά το Πάσχα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα ανοίξουν τα σχολεία ξανά. Όλα αυτό, το κομμάτι της ύλης σίγουρα θα μπορούσε να έχει λυθεί από τώρα για να φύγει τουλάχιστον ένα βάρος από τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή να, το Υπουργείο ξέρει αυτή τη στιγμή όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία που είχαν φτάσει μέχρι την μέρα. Είχαν σταματήσει κοντά στις 15 Μαρτίου, πόσο ήταν. Τετάρτη 11, δεν κάνω λάθος. 11 Μαρτίου. Κοντεύουμε το μήνα, λοιπόν. Κοντεύουμε το μήνα, βέβαια. Έχουν χαθεί 4 εβδομάδες ουσιαστικά πριν το Πάσχα και θα δούμε τι θα γίνει μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο ξέρει που βρισκόμασταν. Κύριε Παρίση, από τη στιγμή που μας λένε για τους επόμενους 2 μήνες, πάει και ο Μάιος. Δηλαδή, να είμαστε ρεαλιστές. Αν πάει και ο Μάιος, τι γίνεται. Και δεν ανοίξουν σχολεία. Δεν ανοίξει τα σχολεία και πάει και ο Μάιος, σίγουρα η ύλη θα πρέπει να ελαττωθεί στα πλαίσια του ότι είχε διδαχθεί μέχρι τις 11 του Μάρτη. Αυτό νομίζω είναι ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα για τον χρόνο των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, αν δεν δοθεί το OK από τους αρμόδιους, από τον ΕΟΔΗ, από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Υγείας. Και αυτό θα εξαρτηθεί το πότε θα γίνει. Το σίγουρο είναι μόλις ομαλοποιηθεί. Εσείς βλέπετε πιθανή ημερομηνία όπως πάντα πράγματα? Πιθανό μήνα, όχι ημερομηνία, πιθανό μήνα. Εγώ νομίζω αν η κατάσταση εξελιχθεί σχετικά, ας το πούμε τώρα για κάθε ζωή που κάνετε, δεν μιλάμε για ομαλότητα, για κάθε άνθρωπο που χάνετε, αλλά δεδομένου ότι είναι λιγότερα τα κρούσματα τα οποία έχουμε στην Ελλάδα, νομίζω
ίσως με μια ομαλοποίηση που θα ξεκινούσε τον Ιούνιο, θα μιλήσαμε για μια συζήτηση αρχές Ιουλίου των Πανελλαδικών. Άρα σε λοιπόν, αν μπορούμε να πούμε, αν εξελιχθούν καλά τα πράγματα, η πρόβλεψή σας είναι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου, αλλά αν χάσουμε και όλο τον Μάιο, νομίζω. Αλλά αν χάσουμε και όλο τον Μάιο. Η πιθανότητα είναι και ο Σεπτέμβριος δεν είναι μακρινή πιθανότητα. Άρα ο Σεπτέμβριος δεν κλείνει ως σενάριο επίσης, λέτε. Εγώ νομίζω όχι. Το Υπουργείο λέει ότι θα κάνει όλες τις προσπάθειες για να μπορέσει να το μαζέψει μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αν πάμε Σεπτέμβριο, γιατί Σεπτέμβριο, Αύγουστο έβγαιναν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών. Αν πάμε Σεπτέμβριο για Πανελλαδικές. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει κύριε Παρίση, πώς θα γίνει. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τη φετινή χρονιά, επηρεάζει και την επόμενη χρονιά σε όλο το κομμάτι του ακαδημαϊκού. Είτε είναι δημοτικό, νηπιαγωγείο, εντάξει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λυκείο και πανεπιστήμιο. Τους επηρεάζει όλους, γιατί το κομμάτι της φύλης που έχει χαθεί και έχει χαθεί στις υπόλοιπες τάξεις και είναι απαιτούμενο για τη συνέχεια, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθεί ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε στην επόμενη χρονιά και οι μαθητές να έχουν χάσει βασικά στοιχεία της προηγούμενης. Αυτό κυσεί πάρα πολύ στο δημοτικό προφανώς. Ναι. Δεν μπορεί να πάνε τα παιδιά την επόμενη τάξη χωρίς να έχουν διδαχθεί τα βασικά. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη. Άρα λέτε ότι για τα παιδιά του δημοτικού θα είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Βέβαια, γιατί θα πάνε με τα μισά πράγματα για την επόμενη τάξη. Αυτό ακριβώς. Οπότε θα πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει, να δει και το τι, πώς θα λειτουργήσουμε και την επόμενη χρονιά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Μια τροποποίηση της ύλης, μια αναπροσαρμογή, αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί δυνάμεις για να δει πώς θα καλυφθεί αυτό το πράγμα. Γιατί η τρίτη ηλικίου, ναι, είναι η πιο σωδημένη φέτος, αλλά δεν τελειώνει, πάει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια. Δεν έχει να κουβαλάει κάτι. Σίγουρα θα έχει έλλειμμα προφανώς γνώσης πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο. Αλλά αλλάζει βαθμίδα. Εδώ από την Δευτέρα στην τρίτη ηλικίου τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και όλες οι υπόλοιπες τάσεις. Κύριε Παρίση, καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτά πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Ακούγαμε ότι μέσα από το ίντερνετ, μέσα από αυτό το e-learning τέλος πάντων, από το e-class, e-class και τα λοιπά. Αυτό λειτουργεί καθόλου στην Καστοριά, ας πούμε. Δηλαδή, σήμερα είμαι εγώ μαθητής. Γίνονται μαθήματα να τα βλέπω εγώ στο ίντερνετ. Γίνονται μαθήματα τα οποία είναι τα σύγχρονα που λέμε τα online. Ναι. Στον βαθμό στον οποίο ο καθηγητής. Πώς γίνονται αυτά, ποτέ μας το εξηγήσετε, δεν το έχουμε καταλάβει. Είναι, αν έχετε την εικόνα του Skype για παράδειγμα. Ναι, δηλαδή εσείς οι καθηγητές εδώ της Καστοριάς κάνετε το μάθημα και ακούν και βλέπουν τα παιδιά της Καστοριάς. Και βλέπουν οι μαθητές της Καστοριάς. Ο καθένας του τμήματός. Εντάξει. Έτσι, το κάνετε δηλαδή αυτό το πράγμα, λειτουργεί. Ναι, γίνεται, λειτουργεί. Τώρα εντάξει, οφείλουμε να πούμε τρόπος ότι λέει, κατάλαβα. Προσπάθεια να εντυπωσιάσει το Υπουργείο, μπήκε με πολλές πολύ δυνατά, αλλά... Δεν λειτουργεί γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά να το δουν. Να τα πάρουμε εμένα. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα και νομίζω ακόμα οι δομές δεν ήταν τέτοιες οι οποίες θα μπορούσαν να δεχτούν ναι. κάτι τέτοιο. Ναι. Το σύστημα ειδικά στην ασύγχρονη που δέχτηκε και έγινε δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο έπεφτε συνέχεια. Η προσπάθεια για να μπεις να ανεβάσεις ένα μάθημα προσπάθησα κύριε Νατσούλη και ήταν ας πω ολόκληρη μέρα για να μπορέσει να τα προσπαθήσατε μια μέρα για να ανεβάσετε ένα μάθημα εσείς, μάλιστα. Για να κάνει δουλειά ενός Τετάρτου φυσιολογικά, γιατί συνέχεια έπεφτε. Ναι. Αυτό υποτίθεται ότι γίνεται μια αναβάθμιση συνεχώς. Θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει ομαλοποιηθεί, γιατί έχουν δοθεί και χρονικά όρια. Εσείς πότε θα μπαίνετε, εσείς πότε θα μπαίνετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να υποδεχθούν κάτι τέτοιο. Και αυτό φυσικά. Παραπέμπει στο τι συνέβη τα προηγούμενα 10 χρόνια στο δημόσιο σχολείο και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, έτσι, όχι μόνο στο δημόσιο σχολείο. Βλέπουμε τι συνέβη στην δημόσια υγεία τα τελευταία 10 χρόνια και τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Δυστυχώς οι πολιτικές των μνημονίων είχαν τεράστιο αντίκτυπο και τα αντιμετωπίζουμε τώρα σε μια... Αυτά τα τεχνικά αρχικά προβλήματα διορθώθηκαν στην πορεία. Νομίζω, εντάξει, διορθώνονται από εκεί και πέρα πάντα όταν έχουμε την επικοινωνία στους μαθητές. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, από εδώ από εκεί, αλλά νομίζω λύνονται, αλλά πάντα μάλιστα. θα εμφανίζονται. Ένα είναι αυτό. Τα παιδιά τώρα πάμε στην αμφίδρομη αυτή σχέση. Συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένας αριθμός μαθητών που συμμετέχει, υπάρχει ένας αριθμός μαθητών που δεν συμμετέχει. Σε τι ποσοστά μπορείτε να μας δώσετε. Μπορείτε να μας δώσετε. Εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτούς που δεν το ποσοστό είναι στο 50%. Άρα οι μισοί περίπου τα βλέπουν, οι μισοί όχι.
Ναι, αυτό εξαρτάται. Καταλαβαίνει τώρα ότι δημιουργούν ταυτόχρονα φροντιστήρια που κάνουν επίσης. Που κάνουν και αυτά τα e-class. Ναι, 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 ναι. Οπότε οι μαθητές. Ναι. Προφανώς δεν μπορεί να υποκατασταθεί με τίποτα η παρουσία του τάξη. Το μάθημα της τάξης. Η τάξη αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Από την άλλη, υπάρχει. Γιατί άκουσα την υπουργό σήμερα και έλεγε ότι το 99,9% των οικογενειών έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ο πιο καλοπροαίρετος δεν θα μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Mm-hmm. Ότι το 99,9 των οικογενειών που έχουν μαθητές στο σπίτι έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Άρα υπάρχει το τεχνικό κομμάτι. Άλιστα. Το τεχνικό κομμάτι που λέει ότι όλες οι οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν υπολογιστή, mm-hmm. να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Λένε μέσα από το κινητό. Εντάξει, ξέρω κάποιοι μαθητές μου μπαίνουν μέσα από το κινητό και παρακολουθούν το μάθημα. Τώρα καταλαβαίνετε τι κατάσταση μιλάτε. Ναι, θα μπορούσε και με τέτοιες συγκυρίες πραγματικά να πέσουν πάρα πολύ και οι τιμές για το ίντερνετ. Βέβαια βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο να γίνει, αλλά βλέπουμε και την υπερφόρτωση του ίντερνετ γενικότερα αυτό το διάστημα. Ναι, οι πλατφόρμες κατεβάζουν την ποιότητα για να μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε. Όλοι μας που προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας καταλαβαίνουμε ότι δυσκολευόμαστε. Δεν είναι το ίδιο ίντερνετ σε σχέση με αυτό που είχαμε, γιατί όλος ο κόσμος είναι εκεί πάνω τώρα και πόσο να αντέξει κι αυτό. Έχει θέματα, έχει προβλήματα. Καταλαβαίνει γιατί ναι, η δυνατότητα και η τεχνική, ας το πούμε έτσι, δεν δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να παρακολουθούν. Οπότε αυτομάτως κάνεται η ίση πρόσβαση στη μάθηση. Ναι, αφού είναι και το βασικό στοιχείο του δημόσιου σχολείου. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Η χρηματοδότηση, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν μηδενική, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά. Τι να σας πω, δίνω λεφτά δεξιά και αριστερά. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι παρόλα αυτά η κατασπατάληση συνεχίζει. Εγώ αυτό βλέπω μερικές φορές. Δηλαδή ότι τουλάχιστον, ξέρετε, λένε εδώ πέρα, λέμε στην περιοχή μας, στην Αναμπομπούλα ο λύκος χαίρεται. Ναι, ναι. Οπότε αυτό το περίφημο να γίνει κρίση, ευκαιρία για κάποιους έχει γίνει και δυστυχώς εκμεταλλεύονται και προσκοπούν πάνω στην κρίση. Νομίζω το έχουμε δει όλοι μας και σε μικρότερο αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό. Και κυρίως μιλάω για το κομμάτι το κυβερνητικό. Δεν μιλάω για το προφανώς των ιδιωτών, αλλά και το κομμάτι το κυβερνητικό. Δεν μπορεί να μοιράζει λεφτά από εδώ και από εκεί και εκεί που πραγματικά χρειάζεται για τους μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν ένα μάθημα το οποίο και διαφημίζει πάρα πολύ. Θα μην κάνει τίποτα. Και το προβάλλεις και το προωθείς, βέβαια. Και το προβάλλεις. Εγώ έχω βαρεθεί πραγματικά να βλέπω την υπουργό μας συνέχεια τα κανάλια να λέει την τεράστια επιτυχία, την τεράστια επιτυχία. Την τεράστια επιτυχία αυτές να το πούνε καλύτερα καθηγητές. Έτσι, οι καθηγητές οι οποίοι το βιώνουν, που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές και το τι βλέπουν και το πόσο. Και το πόσο δύσκολα ή εύκολα γίνεται αυτό. Ναι. Και με πόσους κτλ. Και, να πω και κάτι άλλο, γιατί ακούμε ανά την Ελλάδα πιέσεις το να συμμετέχουν όλοι και οι καθηγητές στη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και ναι. Ενώ κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι μια προαιρετική ουσιαστικά, γιατί θα πρέπει να αναλογιστούμε και τι εκπαιδευτική. Είναι άνθρωποι και το τι βιώνουν αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Τώρα μιλάμε για οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά και ο γονέας είναι εκπαιδευτικός και φανταστείτε ποιος θα πρέπει να μπει στον έναν υπολογιστή του σπιτιού. Και μπορώ να σας φέρω δεκάδες παραδείγματα από την περιοχή μας, όχι από κάπου αλλού. Φανταστείτε με έναν υπολογιστή να πρέπει να δουλέψει με 4 άτομα. Τις οικογένειες σε ένα σπίτι. Ο συνάδελφος θα δείξει ένα μάθημα, τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθήσουν. Έτσι. Από την άλλη και υπάρχουν πιέσεις για συμμετοχή, για συμμετοχή. Προφανώς όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας και θα το κάνουμε ούτως ή άλλως χωρίς να μας έρχεται τίποτα από το Υπουργείο. Αλλά δεν μπορεί από την άλλη να υπάρχουν πιέσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να νοσεί. Μας έρχονται και κάποια μηνύματα εδώ να διαβάσουμε μερικά όπως μας το στέλνει. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Ναι, να το δω λίγο. Έχει δίκιο λέει ο κύριος που μιλάει. Η πρόσβαση μέσα από αυτές τις πλατφόρμες είναι αδύνατη. Τα παιδιά αποκλείεται να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους εκπαίδευση. Αν συνεχίσουν τα σχολεία να είναι κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι, να ορίστε, παίρνουν εδώ, μας στέλνουν μηνύματα τώρα άνθρωποι που δυσκολεύονται
Να μπουν σε αυτή τη δικατία. Δυσκολεύονται να μπουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Ναι. Μα είναι δεδομένο. Σας είπα εγώ τη δικιά μου εμπειρία που προσπαθώντας να αναβάσω στο ασύγχρονο κομμάτι κάποια μαθήματα. Πόσο πολύ δυσκολεύτηκα, έτσι. Ελπίζω να έχει ομαλοποιηθεί κάποια στιγμή, θα ομαλοποιηθεί. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα του τι έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω αν συνδικαλιστικά έχετε ζητήσει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να ενισχυθείτε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βελτιωθούν αυτές οι πλατφόρμες. Και κεντρικά και όπως βλέπετε. Δεν ξέρω πολλά και εγώ από υπολογιστές να σας βοηθήσω έτσι κι αλλιώς. Δέκα μέρες πριν, τι αλήθεια είναι. Να σας πω κάτι τώρα. Από την άλλη, κοιτάξτε, η εκπαίδευση έχει ένα καλό σε ένα σημείο από την άποψη ότι έχει πάρα πολλές ειδικότητες. Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι οι οποίοι είναι της πληροφορικής. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε, αλλά κοιτάξτε τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μια αναπροσαρμογή στις δομές, καταργήθηκαν δομές. Δομές οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Και όχι να πηγαίνουμε σε ιδιωτικές εταιρείες για να αγοράζουμε πλατφόρμες, όπως αυτή η οποία γίνεται η σύγχρονη εκπαίδευση. Θα μπορούσαν να το κάνουν οι καθηγητές στο δημόσιο σχολείο, λέτε. Απασχολεί στο Υπουργείο, τους οποίους θα μπορούσε πολύ καλά να πάρει 3, 4, 5 οι οποίοι θα ενδιαφέρονται και μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν τέτοιες πλατφόρμες στα πλαίσια της. Δηλαδή, μιλάμε για αποσπασμένους που πηγαίνουν σε βουλευτές από εδώ, από εκεί και δεν μπορούν να έχουμε εκπαιδευτικούς που υπάρχουν να ασχολούνται με πράγματα τα οποία θα γίνει. Αλλά αυτό είναι γενικά η αποδόμηση του δημόσιου σχολείου των τελευταίων 10 ετών. Η χρηματοδότηση, γιατί όταν συζητάμε αν θα έχει το σχολείο υπολογιστές, αν θα έχει μαθητής υπολογιστής, τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παρισιμένο. Το βλέπουμε και στην παιδεία, το βλέπουμε και στην υγεία. Δυστυχώς εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή, που οδήγησαν, ξέρετε τι με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ που μας κουνάνε το χέρι συνεπώς και μιλάνε για την ατομική ευθύνη και τα μέτρα που παίρνονται είναι συλλογικά πάντα. Υπάρχει και αυτό, αλλά όχι και να κρυβόμαστε πίσω για την ατομική ευθύνη, να κρύβουμε δηλαδή αδυναμίες ως κράτος. Προφανώς. Δεν μπορείς να παίρνεις όμως όλες τις αποφάσεις επικαλώντας την ατομική ευθύνη. Και αυτό που έχεις κάνει εσύ στη χώρα 10 χρόνια, όλοι οι κυβερνώντες, δεν ξεχωρίζω κανέναν, να μην κάνεις ούτε ένα δείγμα αυτοκριτικής για αυτό που έχει συμβεί. Ξέρετε πολύ καλά τι συζητήσαμε πριν τον Φεβρουάριο στην περιοχή εδώ πέρα. Για το κλείσιμο του κέντρου υγείας, του ΚΙΑΠ και όλα αυτά. Προηγήθηκαν αυτά, αυτή η μάχη, θα λέγαμε, με μονάδες υγείας και ήρθε αμέσως μετά καπάκι αυτή η ιστορία. Το βλέπετε δηλαδή πόσο όλα αυτά συνδέονται. Ποιος έκλεισε το νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη, το οποίο θα πρέπει να ήταν στρατηγείο για αυτή την περίπτωση, το Λιμόγο, το 2013. Άλλοι το κλείσανε. Έτσι, με αυτά τα παραγνήτα θέλετε να δείξετε ότι δεν υπάρχει μόνο η ατομική ευθύνη, υπάρχει και η ευθύνη κάποιων άλλων. Και δεν την ακούσαμε, δεν προετοίμασαν σωστά ποτέ. Δεν την ακούσαμε ποτέ αυτή την ευθύνη. Και δεν την ακούσαμε. Κοιτάξτε τώρα, αν το πάω λίγο τελευταίο και θα μου δώσετε το μισό λεπτό. Δηλαδή, 8 μήνες τώρα, αν αναφερθούμε στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, το μόνο που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια να αποδομηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να πάει στο ιδιωτικό. Και τώρα ερχόμαστε εκ των υστέρων και στα δύσκολα να προσπαθήσουμε να δούμε την αναγκαιότητα που έχει το δημόσιο σύστημα υγείας για τον άνθρωπο. Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβουν. Αν και ξέρουμε ότι οι πολιτικές δεν γίνεται χωρίς δημόσιο δεν έχουν πρόσωπο. Δεν γίνεται, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουν και κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται και το καταλάβαμε πολύ καλά. Εμείς το καταλάβαμε, κύριε Νατοή. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Μας ρωτάνε επίσης εδώ αν γνωρίζετε με ποιο τρόπο μπορεί να επιστρέψουν φοιτητές στο σπίτι τους και αν μπορούμε να πάμε να τους πάρουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει. Γιατί... εντάξει, εμείς είμαστε τις δευτεροπάτες. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά... Αλλά τώρα, όταν λέμε φοιτητές τώρα από το εξωτερικό ή εντός... Μάλλον από το εσωτερικό. Από το εσωτερικό νομίζω ότι να πας στην κατοικία η οποία εμφανίζεται και μέσω της φορολογικής δήλωσης, η μόνιμη κατοικία. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν με την φορολογική δήλωση ότι είμαι φοιτητής παιδείας Θεσσαλονίκη, αλλά να, εγώ μένω στην Καστοριά, ορίστε. Κατοικία, ναι, τώρα αν η φορολογική δήλωση εμφανίζει σαν μόνιμη κατοικία στη Θεσσαλονίκη, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μας ρωτάνε επίσης. Μας ρωτάνε. Να αλλάξουν τον τόπο κατοικίας. Ακριβώς. Θα αλλάξουν όλοι για να πάνε να ψήσουν το αρνί. Λοιπόν. Μας ρωτάνε επίσης αν η Καστοριά με τα ειδικά μέτρα που έχει, λέει εδώ το μήνυμα, μπορεί να πάει παραπέρα ακόμη την διαδικασία και για τα σχολεία. Βάζει κάτι σοβαρό εδώ η φίλη μας. Ναι. Δεν έχουμε τα ίδια μέτρα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πιο αυστηροποιημένοι στο κομμάτι αυτό.
να ξεκινήσει να πάει διαφορετικά. Δεν νομίζω πως μπορεί να κινηθεί διαφορετικά, να ανοίξουν τα υπόλοιπα σχολεία δηλαδή και να μην είμαστε ακόμα κλειστοί. Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω πως αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη πρόβλημα. Στην αρχή, υπενθυμίζω, της διαδικασίας δεν είχαν κλείσει όλα τα σχολεία, κύριε Παρίση. Έκλειναν μόνο σε περιοχές που υπήρχαν ύποπτα κρούσματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μετά πήγαμε σε καθολικό κλείσιμο. Έτσι, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα ίσως πάμε στην αποκλιμάκωση με τον ίδιο τρόπο. Θα το δούμε. Τώρα, ό,τι και να σας πω, εκεί μάλλον μπορούν να απαντήσουν καλύτερα οι γνώστες και οι έχοντες τη θέση στο ΜΕΟΔΙ και στο Υπουργείο τι θα μπορεί να γίνει και το πώς θα... Αυτοί έχουν και τη συνολική εικόνα. Εμείς δεν έχουμε κάνει. Εμείς τώρα καταφέραμε να έχουμε την εικόνα στο νομό μας. Το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, ήμασταν ένα μήνα κάπου, δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Είχαμε μια επίσημη ενημέρωση. Μάλιστα. Μετρούσατε εσείς οι δημοσιογράφοι, μετρούσατε τα κρούσματα και κάνατε την πρόσθεση. Αυτό μιλάω για ένα κυβερνητικό έλλειμμα γενικότερα στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Αυτά. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Οι βουλευτές είχαν πάρει, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κρίς, είχαν πάρει οι βουλευτές. Τάμπλετ λέει και τέτοια και δυνατότητα, μάλιστα. Λέει οι βουλευτές και τώρα, κοιτάξτε, να λέτε και την είπα. Που είπατε για να δώσετε την επιδότηση για να αγοράσουν τα παιδιά τους υπολογιστές, ναι. Έχω και μια καλή ιστορία για ένα τέτοιο παλιότερο που είχε συμβεί παλιότερα. Είχαν δώσει όλους τους μαθητές του πρώτου γυμνασίου μικρά λάπτοπ, αν θυμάστε. Ναι, τα λάπτοπ, ναι. Τέλος πάντων, το τι είχε συμβεί τότε και γιατί δεν συνεχίστηκε, τώρα είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά κοιτάξτε τώρα, πόσο υποκριτικό είναι. Βγαίνουν οι βουλευτές και λένε: εμείς θα δώσουμε το κομμάτι, το μισό μας. Αλλά ξεκάθαρα υποκριτικό, γιατί ποιοι ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα νομοσχέδια. Άλλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τώρα έρχεστε να πείτε: να εμείς είμαστε οι καλοί, θα δώσουμε. Δεν ξέρω και πώς είναι ο μισός μισθός. Λένε το 50%, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μισός μισθός. Ναι, κανείς δεν ξέρει πώς είναι ο μισός μισθός. Ποιου ποσού υπολογίζεται. Γιατί αν πιάσει ένα βουλευτή, θα σου πει ένα μισθό, στον οποίο προστίθενται μετά επιτροπές, παρεπιτροπές, διάφορα άλλα προνόμια. Φτάνει κάπου. Ποιο μισό δηλαδή από όλα αυτά. Ποιο μισό από όλα αυτά. Δηλαδή, έτσι όπως ακριβώς. Και ποιο μισθό, αλλά και εγώ το θεωρώ καθαρά. Κανονικά 800 περιεργαζόμενοι, σας έπαιρνα 800 και οι βουλευτές να τελειώνουμε, να είμαστε στην γενική εικόνα, στο μεγάλο κάδρο, στη μεγάλη εικόνα, όλοι απέναντι ίσως στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και επειδή αύριο, επειδή μου δώσετε αυτή την ευκαιρία, και επειδή αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα υγείας. Αυτό θα έλεγα. Παγκόσμια ημέρα υγείας αύριο επίσης, ναι. Οπότε όλοι μαζί ας φωνάξουμε και ας απαιτήσουμε για ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας και ειδικά στη στιγμή που είμαστε την στελέχωση, γιατί και εκεί βλέπω μια τεράστια κοροϊδία, τη στελέχωση των νοσοκομείων και τον εξοπλισμό του με ό,τι χρειάζεται. Ωραία. Και το τοπικά αλλά και πανελλαδικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά στη διάθεση. Καλημέρα. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.